Ήταν μία από τις ισχυρότερες πόλεις της ελληνιστικής Κρήτης και αιώνιος εχθρός της Κνωσού. Ο λόγος για την αρχαία Λίτο, όπου πραγματοποιούνται ανασκαφές σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών του Πρίνστον και του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και με τη συμμετοχή αρκετών αρχαιολόγων από διάφορα μέρη του κόσμου. Με την αιγίδα της Αθήνας Αρχαιολογικής Εταιρείας, κάθε χρόνο σκάβουμε κάποιες εβδομάδες, γιατί αυτές οι ανασκαφές έτσι εκτελούνται. Ο τομέας Α που σκάβει ο κύριος Χανιώτης, ο κύριος Κοτσόνας, φέρνει στην επιφάνεια πολύ σημαντικό υλικό από τις πρώτες περιόδους ζωής της πόλης, από την εποχή του Σιδήρου και μέχρι τον 6ο αιώνα π.Χ. Το ανασκαφικό ενδιαφέρον εστιάζεται σε τρία σημεία με σκοπό την άντληση ευρημάτων και τη συλλογή πληροφοριών για διαφορετικές περιόδους της αρχαίας ιστορίας του νησιού μας. Ήταν ίσως η τρίτη σημαντικότερη πόλη της Κρήτης, ήταν μέσα στις τρεις πρώτες και στην αρχαιότητα διεκδικούσε και την πρωτοκαθεδρία μεταξύ των κρητικών πόλεων, ήταν σε αντιπαλότητα όπως θα ξέρετε με την Κνωσό και μάλιστα είχαν και πολέμους μεταξύ τους και η Κνωσός κατέστρεψε τη Λίτο γύρω στο 200 π.Χ. Στα σημαντικά ευρήματα αναφέρθηκε η Βασιλική Στιφιακάκη. Ο κύριος Χανιώτης στον τομέα Β ερευνά το κτίριο του βουλευτηρίου, το οποίο είχε εντοπιστεί και ανασκαφεί για πρώτη φορά από τον συνάδελφο τον Γιώργο Ρεθυμνοτάκη. Επεκτείνει την έρευνα και έχει αποκαλύψει ενδιαφέροντα πράγματα για το οικοδόμημα. Και εγώ σκάβω στην Ακρόπολη τα λείψανα μιας βασιλικής, η οποία φαίνεται να χρονολογείται σχετικά όψιμα μετά τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Και είναι ένα μνημείο εντυπωσιακό γιατί διατηρείται σε ύψος περίπου 2 μέτρα. Όπως εκτιμά η κυρία Στιφιακάκη, οι ανασκαφές θα διαρκέσουν αρκετά χρόνια μέχρι ότου καταφέρουν να αναδείξουν ένα μικρό χώρο ώστε να μπορεί να είναι επισκέψιμο στους πολίτες. Εμείς διερευνούμε ένα πολύ μικρό τμήμα, αλλά αυτές οι ανασκαφές, όπως ξέρετε, εξελίσσονται προοδευτικά σε βάθος μεγάλο χρονικό, όπως έγινε με την Ελεύθερνα που ξεκίνησε το 1985 όταν εγώ ήμουν πρωτοετής φοιτήτρια και σήμερα είναι ένας καταπληκτικός χώρος επισκέψιμος και πάρα πολύ σημαντικός. Την αναγκαιότητα ενίσχυσης του ανασκαφικού έργου που πραγματοποιείται στην αρχαία Λίτο από το Υπουργείο Πολιτισμού αναδεικνύει η ερώτησή του προς την αρμόδια Υπουργό, ο Χάρης Μαμουλάκης. Μία εκτεταμένη αρχαιολογική έρευνα που ανέδειξε πλήθος ευρημάτων. Κορυφαίο από όλα αυτά τα ευρήματα ήταν το εγκέφαλο άγαλμα του Ανδριανού. Πράγμα που καταδεικνύει ότι η αρχαία πόλη της Λίτου ήταν ιδιαίτερα ακμάζουσα, τόσο στα κλασικά όσο και στα ρωμαϊκά και βυζαντινά έτη. Θεωρούμε λοιπόν απαραίτητη ανάγκη η πολιτεία να προχωρήσει και να συνδράμει σε αυτή την προσπάθεια. Το Υπουργείο Πολιτισμού οφείλει να αναλάβει δράση με στόχο την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου, την επέκταση των ανασκαφικού έργου και τη χρηματοδότηση του έργου της ανασκαφής στην περιοχή της αρχαίας Λίτου, τονίζει μεταξύ άλλων ο Χάρης Μαμουλάκης. Μια αρχαιολογική έρευνα λοιπόν που είναι μια επιτακτική ανάγκη για να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο η περιοχή μέσω από την ανάδειξη αυτών των ευρημάτων και την ανάδειξη της αρχαίας πόλης της Λίτου. Καλούμε λοιπόν την πολιτεία και πιο συγκεκριμένα το Υπουργείο Πολιτισμού και την κυρία Μεντώνη να μας παρουσιάσει το πλάν, το σχέδιο, αν υπάρχει από πλευράς του Υπουργείου Πολιτισμού για την ανάδειξη της αρχαίας Λίτου.